Ιδέες. Όχι. Γιατί? Πολλοί λόγοι. Είχα πάρα πολλές υποχρεώσεις εκείνη την ώρα μέχρι αργά τα γυρίσματα, οπότε μας τραβούσαν. Όταν ήμουν στο σπίτι εκείνη την ώρα έβλεπα τατουάζ, γιατί έπρεπε να βλέπω εμένα και, και τα υπόλοιπα, τους υπόλοιπους συνεργάτες και το τι βγαίνει μέσα από αυτό που κάνουμε καθημερινά. Κάποιες στιγμές ζήλευα. Μου φαινόταν περίεργο, ήταν πολύ πρόσφατο και μου φαινόταν περίεργο κάποιος άλλος να ζει αυτό που έζησα εγώ εκεί. Γιατί πιστεύεις ότι το 2 δεν είχε επιτυχία? Γιατί ήταν το 2. Ήταν καινούριο το 1. Το 2... Καλά, και στον Dancing with the Stars το 2 είχε μεγαλύτερη επιτυχία από το 1. Φέρω ένα παράδειγμα. Δεν είναι τόσο reality φάση και τα υπόλοιπα. Έχει το αγωνιστικό που μοιάζει. Αλλά είναι και άλλα πράγματα το Survivor. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Δεν είναι ένα χώρο. Και οι παίκτες, είδαμε, ρε παιδί μου, ότι μετά από τη λήξη του παιχνιδιού, οι παίκτες δεν απασχόλησαν ιδιαίτερα τον κόσμο. Το Dancing με το Survivor είναι διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, εγώ αναφέρομαι στο Survivor το 2. Και εμείς. Είδαμε, δηλαδή, μόλις τελειώσατε εσείς το παιχνίδι, μετά γινόταν χαμός. Δηλαδή, περπατάγατε στον δρόμο και τρίζαν οι πλάκες. Στον τελικό είχε γίνει παντζουρλισμός. Τα έχει ζήσει καλύτερα από μένα τώρα. Το 2 πέρασε και δεν ακούμπησε. Και εμείς, άμα πάμε στο 3, διαφορετικοί θα είμαστε. Ήταν και λίγο δύσκολο το έργο όλων των ανθρώπων που έπρεπε να κάνουν το 2. Είτε αφορά πίσω από τις κάμερες, είτε τα παιδιά που συμμετείχαν. Γιατί σίγουρα ο κόσμος ταυτίστηκε πολύ με το 1. Και με οτιδήποτε έχει να κάνει με το 1. Και αυτομάτως υπήρχε η σύγκριση. Δεν ήταν τόσο εύκολο το να είναι αυθόρμητος ο καθένας εκεί μέσα. Θεωρείς ότι πήγαν λιγάκι πιο υποψιασμένοι οι παίκτες? Προκύπτει. Έτσι. Δηλαδή, ξέρανε τις παραλίες, τα παιχνίδια. Εμείς κάθε μέρα που βλέπαμε κάτι, το βλέπαμε καινούριο. Προκύπτει αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη, είναι και λίγο να πώς θα δέσει και το γλυκό. Δηλαδή, και στο reality κομμάτι και ίσως κάποια πράγματα που μπορεί να ήταν αφεντικά να φαινόντουσαν ότι είναι μιμήσεις και ούτω καθεξής. Πάντως είναι πραγματικά, πώς να το πω, παράξενο το γεγονός ότι ενώ εσύ είχες πάει, δεν ήξερες καν, όχι εσύ, όλοι οι παίκτες του ένα, δεν ξέρατε καν τι σημαίνει reality, δεν ξέρατε καν τι βγαίνει προς τα έξω. Και τώρα μου λες, έχει σημασία και το πώς θα δεις και το κομμάτι του reality. Είδες πώς το βλέπει κάποιος που είναι μέσα ή κάποιος που είναι έξω? Πολύ διαφορετικά, Ντάνο μου. Μα υπάρχει και υπήρχε το reality. Το reality είναι. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεσαι αυτό που λέω. Θέλω να πω ότι είναι αυτό που είναι η καθημερινότητα. Εσείς δεν το γνωρίζατε όμως ότι γίνεται όλος αυτός ο χαμός? Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το Χανταμπάκι όταν είχε βγει από το παιχνίδι. Δεν γνωρίζαμε το χαμό, αλλά σίγουρα βλέπαμε συμπεριφορές. Την απήχηση δεν μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να μάθουμε τι γίνεται. Όσο περνούσε ο καιρός, σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα έχει υποστηρικτές ο καθένας μας μέσα από τις ψηφοφορίες, αλλά. Το γεγονός ότι εγώ ρώτησα όταν βγήκαμε και κάτσαμε εκεί μια εβδομάδα τι γίνεται πίσω και λέει πάμε καλά με το εδώ κομμάτι δεν είχε καμία σχέση. Κάποιοι από εσάς του ένα θα πάνε τώρα σε άλλο reality επιβίωσης, του Αντένα, στο Nomads. Αυτό πώς το σχολιάζεις? Δεν ξέρω όλες τις συμμετοχές, αλλά με το Γιάννη. Είναι ο Χανταμπάκης, είναι ο Ρέστης, ο Τσάνγκ. Με το Γιάννη που μίλησα. Ο Αναγνωστόπουλος. Ναι. Ο μισθοφόρος. Ναι. Ξέρω για τον Κώστα και για τον Γιάννη, γιατί μιλήσαμε με τον Γιάννη και ήμουν στην Κύπρο συγκεκριμένα. Μου στείλε μήνυμα να με χαιρετήσει. Πώς παλιά. Γιατί τα ψιλολέμε και με τον Χρανιώτη και με τον Μπό. Και του λέω, μα θα πρέπει μια ώρα, τι να σου πω. Του λέω, κάνω το σταυρό σου, του λέω, και να γυρίσει γερός. Γιατί σίγουρα και γι' αυτόν είναι ανάλογο το να βρεθεί κάπου και να ψιλοπεινάει. Και... Δεν ξέρω και πολλά να σου πω για το όνομα της, αλλά. Οπωσδήποτε έχει αγωνιστικό κομμάτι που είναι σημαντικό να με χτυπήσεις. Τώρα τι θα γίνει από εκεί και πέρα για να αποφασίσουν τα παιδιά να πάνε. Σίγουρα το αποφάσισαν για καλό για το μέλλον τους και καλή τους επιτυχία να έχουν.